Θα μας βοηθήσει. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Τηρίμου. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το απαγορευμένο αέριο γέλιου, το οποίο πάλι εντοπίζεται στην Αγία Νάπα. Για ακόμη μια χρονιά το ίδιο πρόβλημα, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, σε μια επιχείρηση που είχαμε στην Αγία Νάπα, με στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου της κυκλοφορίας αυτού φαρμακευτικού αυτού προϊόντος, του αέριου του γέλιου, του laughing gas, όπως ονομάζεται, χωρίς άδεια, τα μέλη της αστυνομίας διεξήγαγαν επιχείρηση στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, όπου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν 4 πρόσωπα τα οποία ασχολούνταν με την πώληση του laughing gas σε διάφορους περαστικούς. Από τους πιο πάνω κατασχέθηκαν ως τεκμήρια συνολικά 4 μεταλλικές φιάλες, 103 αχρησιμοποιητές και 14 χρησιμοποιημένες μεταλλικές αμπούλες και 85 άδεια μπαλόνια, καθώς επίσης και το χρηματικό ποσό των 828 ευρώ. Και οι 4 οδηγήθηκαν στον αστυνομικό σταθμό της Αγίας Νάπας, όπου και ανακρίθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να κατηγορηθούν γραπτός, εν αναμονή των επιστημονικών εξετάσεων, αφού όλα στέλθηκαν στο κρατικό χημείο, όπου πρώτα πρέπει να αναλυθούν για να δούμε κατά πόσον όντως, να επιβεβαιωθεί δηλαδή ότι πρόκειται για laughing gas και να έχουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων πριν τους κατηγορήσουμε γραπτός και προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου. Κυρία Τηρίμου, το αέριο γέλιο, να υπενθυμίσουμε πόσο επικίνδυνο είναι, έτσι. Ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την υγεία και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ατόμων τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και είχαν πάρα πολλά προβλήματα υγείας. Βεβαίως αυτό μπορεί να σας το πει καλύτερα και κάποιος γιατρός. Τα έχουμε πει επανελειμμένα. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας και παρά τις συνεχείς προειδοποίησεις μας δεν έχουμε εισακουστεί και ο κόσμος εξακολουθεί να αγοράζει αυτό το αέριο γέλιο. Μάλιστα. Το οποίο είναι απαγορευμένο. Το ξεκαθαρίζουμε και βεβαίως εκτός ότι είναι απαγορευμένο, αυτοί που το πουλάνε αντιλαμβάνομαι ότι εσχροκερδούν, αν και δεν είναι δόκιμος ο όρος, γιατί που πολλούν κάτι απαγορευμένο. Βεβαίως και είναι απαγορευμένο. Βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Είναι και ποινικό αδίκημα, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθει...